παρακολουθήσετε σήμερα στο δελτίο ειδήσεων της Αλφα Τηλεόρασης. Συλλαλητήριο για την αλλαγή διέλευσης του αγωγού ΤΑΠ. Σοβαρές εξελίξεις σε δημοσιονομικό επίπεδο μετά την απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας για τις περικοπές των ενστόλων. Αίσθηση προκάλεσε η εκπομπή επίκαιρα με την Φιλιό Παντικίδου με την ομάδα END. Σαφές προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ έναντι της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά 3%. Σχεδόν έτοιμο το ψηφοδέλτιο του Παναγιώτη Κουκαριώτη στο Δήμο Παρανεστίου. Άνοιξε τις πύλες της η έκθεση καπνού στο ισόγειο του Δημαρχείου Δράμας. Την καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας πραγματοποίησε ο Σύλλογος Παραπληγικών Νομού Δράμας. Σημαντικές εξελίξεις στο διοικητικό τομέα της Δόξας Δράμας. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων της Αλφα Τηλεόρασης. Συλλαλητήριο για την αλλαγή διέλευσης του αγωγού ΤΑΠ. Διοργανώνουν φορείς των νομών Δράμας, Καβάλας και Σερών στις 9 Φεβρουαρίου στο βαφτιστήριο της Αγίας Λιδίας στην Καβάλα. Δυναμική ετοιμάζεται να είναι η αντίδραση των φορέων νομών Δράμας, Καβάλας και Σερών στην διέλευση του αγωγού ΤΑΠ από τα Τανάγη των Φιλίππων, όπως σημειώνει μιλώντας στην Αλφα Τηλεόραση ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Λάζαρος Βασιλιάδης. Μάλιστα, για τις 9 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί συλλαλητήριο, συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο βαφτιστήριο της Λιδίας. Όπως ξέρετε, έγινε γνωστό, στις 9 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί μία εκδήλωση διαμαρτυρίας, μάλλον θα πάρει χαρακτηριστικά συλλαλητηρίου. Σήμερα στις 2 η ώρα το μεσημέρι στην Δημοτική Βιβλιοθήκη της Καβάλας έχει συγκληθεί σύσκεψη φορέων και όχι μόνο της Καβάλας. Θα έρθουμε και από τη Δράμα, τουλάχιστον από το Δήμο Δοξάτου, από ό,τι γνωρίζω, διότι χθες ήμασταν στο Καλαμπάκι σε μια συγκέντρωση που έγινε με ευθύνη του Δήμου Δοξάτου και αποφάσισαν αυτοί να συμμετάσχουν από κοινού. Άρα λοιπόν ετοιμάζεται μια αντίδραση για την 9 Φεβρουαρίου Κυριακή έξω από το συνεδριακό χώρο της Λιδίας, στο κτίριο της Μητρόπολης, όπου εκεί έχει προγραμματιστεί να γίνει μια συνάντηση με εκπροσώπους του αγωγού και προφανώς και της μελετικής εταιρείας και από την πλευρά την δική μας και των φορέων, των επιμελητηρίων και των δήμων που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Ναι. Αλλά η συνάντηση αυτή έχει και χαρακτήρα αντίδρασης και συλλαλητηρίου. Άρα λοιπόν προετοιμαζόμαστε όλοι γι' αυτό. Σήμερα το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Σερών είμαι μαζί με τον πρόεδρο του ΓΙΟΤΕ σε μια εκδήλωση προγραμμών αντίστοιχα στις ΕΕ. Και όπως αντιλαμβάνεστε κλιμακώνεται όλη αυτή η προσπάθεια. Τη Δευτέρα θα κατεβούμε, έχουμε το προγραμματισμένο ραντεβού με τον κύριο Μανιάτη, τον Υπουργό Περιβάλλοντος στην Αθήνα, με επικεφαλή στον Περιφερειάρχη φυσικά της περιφέρειάς μας. Θα κατεβούμε αρκετοί εκπρόσωποι φορέων και θα το θέσουμε υπόψη όλες αυτές τις εκτάσεις που αφορούν την αλλαγή της όδευσης και όχι φυσικά την ακύρωση του αγώνα που δεν είναι ούτε στις προθέσεις μας αλλά ούτε και είναι στις δυνατότητές μας. Εμείς σε αυτή την κατεύθυνση να αλλάξει η όδευση, διότι δεν είναι δυνατόν να περάσει από τα Τενάγη. Λοιπόν, θα δούμε και τι θα έχουμε στην Αθήνα τη Δευτέρα και φυσικά μέχρι την επόμενη Κυριακή στις 9 Φεβρουαρίου που σας είπα, από σήμερα, εάν όλα πάνε καλά σήμερα το μεσημέρι με την συνσύσκεψη που θα γίνει στην Καβάλα και με την οργανωτική επιτροπή που θα προκύψει, νομίζω ότι ο χρόνος δεν είναι πολύς, είναι πολύ μικρός, πολύ λίγος, πρέπει να τρέξουμε. Σε ό,τι αφορά την αρμοδιότητά μας στους δύο τμήματα της Καβάλας και της Δράμας και να ενεργοποιήσουμε όλους τους ενδιαφερόμενους, ιδιαίτερα τους αγωγούς, να δώσουμε ένα δυναμικό παρόν. Δηλαδή προετοιμαζόμαστε σε μια δυναμική αντίδραση, διότι φαίνεται ότι δεν μας λαμβάνουν υπόψη. Περιμένουμε να δούμε ένα συλλαλητήριο μεγέθους αυτού του λιθάνθρακα, κύριε Βασιλιάδη. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω, έχω σκέψεις να λόγω, θα τις καταθέσω σήμερα τις 2 η ώρα στη συνάντηση αυτή, να δω και το κλίμα, δεν έχω εικόνα ακόμη, αλλά αν πάρει χαρακτηριστικά συλλαλητηρίο και όχι μια απλή αντίδραση, οφείλουμε να του δώσω τέτοιες διαστάσεις, μεγάλες διαστάσεις. Θα δούμε όμως, δεν σπέφτω να κάνω κάτι με κάποια πρόβλεψη πιο συγκεκριμένη. Δεν μπορώ ακόμη. Πιθανόν να πάρει τέτοιες διαστάσεις. Σοβαρότατες εξελίξεις σε δημοσιονομικό επίπεδο με απρόβλεπτες προς το παρόν συνέπειες δεν αποκλείεται να προκαλέσει η απόφαση που ελήφθη από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας σε ό,τι αφορά τις περικοπές των ενστόλων.
Η απόφαση που υπήρξε ομόφωνη έκρινε σύμφωνα με πληροφορίες από τις συνταγματικές διατάξεις του νόμου 4093 του 2012, με τον οποίο επιβλήθηκαν περικοπές στα λεγόμενα ειδικά μισθολόγια και μάλιστα αναδρομικά από τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου. Το σκεπτικό της απόφασης, όπου αναμένεται λόγω της σοβαρότητάς της να δημοσιευθεί το συντομότερο δυνατόν, είναι εκείνο που θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για το εύρος της αντισυνταγματικότητας και κυρίως για το δημοσιονομικό κόστος που προκαλείται. Η απόφαση αυτή αφορά με μια προσφυγή που έγινε από τις ενώσεις αποστράτων και ενεργεία αστυνομικών σε όλη την Ελλάδα, του στρατού, της αστυνομίας, λιμενικού σώματος, πυροσβεστικού κλπ., δηλαδή όλων των εστόλων. Έτσι. Και αφορά προσφυγή κατά του νόμου 4093 του 2012. Αφορά τους άνθρωπους ακόμα περισσότερο, γιατί έχουν γίνει διπλές περικοπές στην ουσία. Και το βάρος που έπεσε το οικονομικό σε εμάς είναι ακόμα μεγαλύτερο. Κατάντησαμε σε πολύ δεινή οικονομική κατάσταση. Έχει δικαιωθεί η προσφυγή αυτή σε πρώτο βαθμό. Είμαστε σε αναμονή των εξελίξεων και εμείς, γιατί δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες, το σκεπτικό της απόφασης. Περιμένουμε να καθαρογραφεί η απόφαση και στη συνεχεία θα καθορίσουμε και τη στάση μας. Περιμένουμε δηλαδή, υπολογίζουμε περί τα μέσα Απριλίου, από ό,τι φημολογείται, να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και κατόπιν θα δούμε πώς θα κινηθούμε. Ωστόσο, σημαντικότερο ακόμη και από την ίδια την απόφαση για τους ενστόλους, ένοπλες δυνάμεις, σώματα ασφαλείας, λιμενικό και πυροσβεστικό σώμα, είναι οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει αν και άλλοι που υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια τύχουν ανάλογης δικαστικής αντιμετώπισης. Ο κίνδυνος να υπάρξει ντόμινο δικαστικών αποφάσεων δικαίωσης όσων να προσφεύγουν για τις περικοπές τους στα ειδικά μισθολόγια προκαλεί έντονο προβληματισμό όχι μόνο στο οικονομικό επιτελείο, αλλά και σε κύκλους των οντότων δικαστηρίου. Να αλλάξουμε, κυρίες και κύριοι, εντελώς κλίμα για την συνέχεια. Να καλησπερίσω αμέσως εδώ στο γνωστό για αυτήν όμως στούντιο της Αλφα Τηλεόρασης, την καλή συνάδελφο, τη Φιλιό Παντικίδου. Φιλιό, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δελτίο Ειδήσεων της Αλφα Τηλεόρασης. Καλώς σας βρήκα. Είναι πρώτη μου φορά στο Δελτίο Ειδήσεων και πραγματικά είστε πολύ καλά εδώ. Ναι. Ως καλεσμένη. Λοιπόν, και φυσικά το θέμα της σημερινής συζήτησης, για το οποίο θέλω να πούμε δύο κουβέντες, δεν είναι άλλο παρά η χθεσινή εκπομπή, δική σου εκπομπή, με καλεσμένους της ομάδας ΕΝΤΕ, η οποία προκάλεσε αίσθηση, οφείλω να το πω αυτό, και στην Ελλάδα, αλλά και όπου αλλού μεταδόθηκε μέσω της ιστοσελίδας της Αλφα Τηλεόρασης, σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Μέσα από 9 ραδιοφωνικούς σταθμούς ακουγόμασταν παγκοσμίως. Τώρα... Ναι, ακριβώς. Οπότε και αίσθηση προκάλεσε και τα τηλεφωνήματα αρκετά. Και εσύ να φανταστώ ότι δέχτηκες και τηλεφωνήματα και σχόλια πολιτών κατά την διάρκεια της ημέρας και πάει λέγοντας. Είναι αλήθεια αυτό και το καταλάβαμε ήδη κατά τη διάρκεια της εκπομπής, οπότε και τα τηλεφωνήματα ήταν πάρα πολλά. Βεβαίως δεν υπήρχε δυνατότητα να έχουμε τηλέφωνα στον αέρα όπως κάνουμε πολύ συχνά στις εκπομπές μας, γιατί ήταν καθαρά θέμα χρόνου. Και δεν θα ξέραμε πώς να το διαχειριστούμε αυτό το χρόνο. Αυτό είναι και το μεγάλο ζήτημα στην τηλεόραση. Φαντάζομαι ότι πολύ σύντομα θα έχουμε τη δυνατότητα να ξανακάνουμε μια τέτοια εκπομπή με τηλέφωνα στον αέρα, γιατί πραγματικά πολλοίς κόσμος ενδιαφέρθηκε. Πολλοίς κόσμος ήθελε να μάθει τι ακριβώς ήταν αυτό. Βεβαίως δεν ήταν πρώτη φορά που παρουσιάσαμε μια τέτοια εκπομπή. Είναι δεύτερη φορά που παρουσιάζουμε το θέμα της ομάδας ΕΝ και τις προτάσεις για τη διαγραφή του ελληνικού χρέους μέσα από την εκπομπή μας. Και η πρώτη εκπομπή είχε προκαλέσει συζήτηση, αλλά ειδικά η χθεσινή εκπομπή πραγματικά προκάλεσε πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν μπορεί να πάρει ξεκάθαρα θέση σε αυτό το θέμα. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι ναι, είμαι 100% υπέρ ή 100% κατά. Αυτό που η πρώτη μου αίσθηση εμένα, Δημήτρη, ήταν ότι ο κόσμος ψάχνει. Ψάχνει να δει αν ισχύουν όλα αυτά που λέγονται, αν είναι αλήθεια. Αν είναι αλήθεια, γιατί δεν εφαρμόζονται. Αν πάλι δεν είναι αλήθεια, γιατί κάποιος δεν το σταματά. Υπάρχει πολλή συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα. Μάλιστα. Θα έχουμε και άλλη εκπομπή, μου είπες. Πότε θα δούμε όμως αυτή την εκπομπή? Αυτή την εκπομπή θα τη δούμε, το Σάββατο στις 3 η ώρα, στις 3 το απόγευμα, την ώρα δηλαδή που στις καθημερινές εκπέμπουν τα επίκαιρα. Και ήδη έχει ανέβει στην ιστοσελίδα της Αλφα Τηλεόρασης. Και συνεχίζει ο κόσμος να δείχνει ενδιαφέρον, είναι αλήθεια. Μάλιστα. Η ομάδα ΕΝΤ και οι προτάσεις της για την διαγραφή του ελληνικού χρέους με τηλεφωνική επικοινωνία ενός πάρα πολύ γνωστού καθηγητή στις Ηνωμένες Πολιτείες, σωστά. Είναι ο πρόεδρος Μανουήλ Λαμπράκης, ο πρόεδρος της ομάδος ΕΝΤ, του οργανισμού, συγγνώμη, δεν είναι ομάδα, οργανισμό, είναι οργανισμός πλέον. Οργανισμού, είναι ο πρόεδρος του οργανισμού ΕΝΤ,
ο Μανώλης Λαμπράκης, τον οποίο φιλοξενήσαμε χθες τηλεφωνικά στην εκπομπή μας. Για αρκετή ώρα, θα λέγαμε, προσπαθήσαμε να διαλευκάνουμε όσο γίνεται περισσότερο το θέμα, όλο αυτό το θέμα, σχετικά με τη διαγραφή του ελληνικού χρέους, με τον οργανισμό END, με τις ομάδες END, γιατί στην ουσία πρόκειται για δύο ομάδες, οι οποίες ξεκίνησαν σχεδόν ταυτόχρονα από ό,τι μας είπε ο κύριος Λαμπράκης. Η μία από τον Αρτέμις Ώρα, εδώ στην Ελλάδα, και η δεύτερη στην Αμερική, από τον Λαμπράκη και από άλλους επιστήμονες και όχι μόνο. Όταν συναντήθηκαν, από ό,τι μας είπαν, και διαπίστωσαν ότι και οι δύο ομάδες είχαν το ίδιο όνομα, το θεώρησαν κάπως καρμικό, θα λέγαμε, όλο αυτό. Βεβαίως, από τη μία, στην Αμερική, το END ήταν το END National Debt, που είναι το τέλος το εθνικό χρέος. Και από την άλλη, η ομάδα του Αρτέμις Ώρα, το END, εκεί το αρτικόλεξο, είχε την έννοια του «Ελλάς never died». Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Λοιπόν, συναντήθηκαν αυτές οι δύο ομάδες, συστήθηκε ο οργανισμός με στόχο να δουν καταρχάς τι είναι αυτό το ελληνικό χρέος, σε ποιον οφείλει η Ελλάδα αυτά τα χρήματα. Πώς τα οφείλει. Κάτι για το οποίο δεν έχουμε, η αλήθεια, απαντήσεις. Από επισήμως, έτσι, από κεντρική κυβέρνηση, δεν έχουμε κάποιες απαντήσεις. Αν είναι πραγματικά αυτό το ύψος του χρέους το οποίο παρουσιάζεται, το οποίο, απροπό, έχει αυξηθεί πάλι, Δημήτρη, έτσι. Έχουμε φτάσει στα 317 και... Εσύ περίμενες να μειωθεί? Όχι, δεν νομίζω ότι το περίμενε κανένας πλέον. Δεν περίμενε κανένας να μειωθεί. Από τη στιγμή που δεν δίνονται απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα, που θέτουν και αυτές οι δύο οι ομάδες που προανέφερες και εσύ. Εντάξει, πώς δημιουργήθηκε? Πού χρωστάμε, τέλος πάντων, για να ξέρουμε κι εμείς τι γίνεται? Και από εκεί και πέρα, αν πραγματικά αυτά είναι λεφτά που χρωστάμε, δεν είναι τίποτα άλλο. Και τι εννοώ, δεν είναι απλά αριθμοί. Νούμερα. Ακριβώς. Είναι απαντήσεις τις οποίες αισθάνομαι ότι δεν θα λάβουμε ποτέ. Η ιστορία, μάλλον, κάποια στιγμή θα δώσει απαντήσεις αυτά. Μετά από 50 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, ο οργανισμός END έκανε, σύμφωνα με τα όσα μας είπε χθες ο κύριος Λαμπράκης, έκανε έρευνες, εξέτασε το θέμα σε βάθος, κατέληξε ότι το ελληνικό χρέος είναι μόνο 50 δισεκατομμύρια, αυτό μόνο αναγνωρίζεται, και δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα χρέος το οποίο ούτως ή άλλως το έχουν όλες οι χώρες του κόσμου, οι οποίες προχωρούν και αναπτύσσονται, και σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε, βεβαίως, να εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται, το οποίο οδηγεί στην ουσία, όπως είπε και ο κύριος Λαμπράκης, στην καταστροφή του ελληνικού έθνους και του ελληνικού κράτους. Ναι. 50 δις, λοιπόν, αυτό το αναγνωρίζουν, αυτό ναι. Είπαν ότι είναι. Βρήκαν και πού οφείλεται. Έχουν βρει πώς οφείλεται και πού οφείλεται. Είναι χρήματα τα οποία στην ουσία κάθε κράτος χρωστάει στον εαυτό του. Ναι. Έτσι, τώρα οι άνθρωποι που γνωρίζουν οικονομικά μπορούν να τα αντιληφθούν καλύτερα τα πράγματα. Εγώ από αυτά που κατάλαβα, έτσι, όσα πολύ απλά και κατανοητά μας είπε ο κύριος Λαμπράκης, και προσπαθώ αυτά τώρα να μεταφέρω, δεν αναγνωρίζεται κάτι άλλο. Βεβαίως έκανε λόγο ο κύριος Λαμπράκης για συμφωνίες οι οποίες έχουν υπογραφεί εδώ και πολλά χρόνια και μάλιστα για τις οποίες υπάρχουν ντοκουμέντα. Ναι. Γιατί επανέλαβα δύο φορές την ερώτηση. Αν υπάρχουν ντοκουμέντα και αν υπάρχουν τα στοιχεία, αν στοιχειοδετούνται όλα αυτά τα οποία στην ουσία καταγγέλουν, γιατί ο οργανισμός END πλέον μιλάει για ένα ξεπούλημα του ελληνικού κράτους και του ελληνικού έθνους, ένα ξεπούλημα το οποίο έγινε πολύ μεθοδευμένα, πολύ συγκροτημένα, πολύ οργανωμένα. Φιλιό, να σε ρωτήσω. Από την κουβέντα που είχε, από την κουβέντα που είχες χθες μαζί τους, τη συζήτηση που είχες μαζί τους και χθες και στην προηγούμενη εκπομπή, και με τους καλεσμένους σου και με τον κύριο Λαμπράκη εδώ, που ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαπίστωσες πίσω από όλο αυτό έστω ένα μικρό ψήγμα συμμοσιονολογίας? Αν και δεν επιτρέπεται να εκφέρουμε έτσι άποψη, δεν αισθάνθηκα κάτι τέτοιο. Βεβαίως, δεν έχω πάρει στα χέρια μου τα στοιχεία για τα οποία μιλάμε.
Παρόλο που μας είπε ο κύριος Λαμπράκης ότι είναι στη διάθεσή μας και θα τα έχουμε κάποια στιγμή, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στα χέρια μας τα στοιχεία τα οποία θα μπορούμε πλέον με χειροπιαστά στοιχεία να μιλάμε. Δεν αισθάνθηκα ότι μπορεί κάτι άλλο να υπάρχει. Το μόνο που με βάζει σε σκέψεις είναι γιατί ένα ολόκληρο σύστημα έχει στραφεί εναντίον αυτού του οργανισμού. Ναι. Γιατί έχουν ακουστεί πολλά, το γνωρίζεις και εσύ Δημήτρη, πολύ και καλά. Όσοι άνθρωποι έχουν ψάξει λίγο περισσότερο γνωρίζουν ότι υπάρχουν κατηγορίες, ότι είναι καταζητούμενος ο κύριος Σόρας, ότι υπάρχουν κατηγορίες ότι είναι απατεώνας, ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα τα οποία λέει ο ίδιος λέει ότι έχει. Ακριβώς. Έστω ομολογιακά, Ακριβώς. Γιατί ναι. Και εδώ που λέμε. Ως ρευστό, ναι, δεν ξέρουμε αν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Και το ελληνικό χρέος μέσω από ομόλογα είναι. Ακριβώς. Νούμερα σε χαρτί. Νούμερα. Νούμερα σε χαρτί. Δεν είναι ότι κάποιος άνοιξε το ταμείο και έβγαλε 317 δισεκατομμύρια. Βέβαια, εντάξει, πολλοί πήρανε τα προηγούμενα χρόνια. Μικρότερα όμως ποσά. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, με προβληματίζει αυτό. Ως απλό πολίτη. Γιατί ένα ολόκληρο σύστημα έχει στραφεί εναντίον του και γιατί αν τελικά είναι ένας κοινός απατεώνας ή ένας ψεύτης ή ένας κλέφτης ή οτιδήποτε, δεν του καταλογίζονται αυτά οι ευθύνες. Ακριβώς. Και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία εκ του νόμου. Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω πάντως. Πάντως οφείλω να ομολογήσω γιατί φυγήκαμε. Η χθεσινή εκπομπή πραγματικά έκανε αίσθηση. Και φυσικά, όπως είπες, θα δούμε και άλλες στην συνέχεια. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι. Αυτό που αποκόμισες εσύ είναι ότι τελικά υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι, έτσι όπως κινούνται, να καταφέρουν να πείσουν. Η προσπάθεια που γίνεται τώρα, Δημήτρη, όπως τα είδες και μέσα από την εκπομπή, επειδή ακριβώς δεν ευωδόθηκε η όλη διαδικασία μέσα από την Ελληνική Βουλή, έτσι όπως ξεκίνησε, όπως ξεκίνησαν οι συμφωνίες, τώρα γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης των Δήμων. Γιατί μπορούν και οι Δήμοι. Σε τοπικό επίπεδο δηλαδή. Σε τοπικό επίπεδο. Μπορούν και οι Δήμοι να έχουν αυτή τη δυνατότητα υπογράφοντας μία τέτοιου είδους συμφωνία. Έχω την αίσθηση ότι και αρκετοί Δήμοι, εκτός από το Δήμο Παρανεστίου, που χθες είχαμε στην εκπομπή εκπρόσωπο τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Παρλόγλου, και μας είπε ότι πραγματικά στο Δήμο Παρανεστίου έγινε μία πρώτη επαφή, έγινε μία πρώτη ενημέρωση, θα γίνουν στη συνέχεια συζητήσεις, θα δουν το θέμα νομικοί, οι οποίοι θα μπορέσουν να καταλήξουν ακριβώς, αν τελικά κρύβεται κάτι άλλο πίσω από όλα αυτά, αν υπάρχει κάποια παγίδα. Γίνεται λοιπόν τώρα όλη αυτή η προσπάθεια σε όλους τους Δήμους, σε πολλούς Δήμους μάλλον της χώρας. Αυτό που μας έλεγε και χθες ο κύριος Τσάπος είναι ότι αν βρεθεί ο πρώτος δήμαρχος ο οποίος θα υπογράψει, θα ακολουθήσουν και οι άλλοι, γιατί θα δουν ότι πραγματικά δεν υποκρύπτει τίποτα όλη αυτή η προσπάθεια, δεν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις και το μόνο που ενδιαφέρει είναι να αποδεσμευτεί, να απελευθερωθεί όπως λένε η χώρα. Μάλιστα. Υπάρχει όμως ένα θέμα, είναι προεκλογική περίοδος και δεν ξέρω πώς θα το δουν αυτό οι δήμαρχοι. Ναι, αυτό είναι εδώ αφήνουμε ένα ερωτηματικό, γιατί είναι αλήθεια ότι με όλη αυτή τη συζήτηση που υπάρχει σε δεύτερο επίπεδο, δύσκολα κάποιος αναλαμβάνει ένα τέτοιο ρίσκο, να το πω. Προχωράει σε μια τέτοια διαδικασία πάντως, γιατί υπάρχουν αρκετές απόψεις οι οποίες είναι κάθετα αντίθετες. Σε όλα αυτά. Και είπες και προηγουμένως ότι ένα ολόκληρο σύστημα έχει κινηθεί εναντίον αυτής της κίνησης φιλιών. Να περάσουμε να δούμε για την συνέχεια ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της εκπομπής. Εγώ να σε ευχαριστήσω που ήσουν σήμερα εδώ. Ευχαριστώ εγώ. Να είσαι καλά και να ευχηθώ πάντα τέτοια. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Και βεβαίως η προσπάθεια που γίνεται είναι, εμείς δεν θέλουμε ούτε να πείσουμε κάποιον, ούτε να αποτρέψουμε. Όχι, είναι αυτό που θέλουμε, να παρουσιάσουμε τα στοιχεία για ένα θέμα το οποίο πραγματικά έχει συζητηθεί πάρα πολύ, να προσπαθήσουμε να ρίξουμε όσο περισσότερο φως γίνεται και ο καθένας θα βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ, φιλιό, να είσαι καλά. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να πάρουμε να δούμε ένα απόσπασμα από την χθεσινή εκπομπή της Φιλιός Παντικίδου, τα επίκαιρα της Αλφα Τηλεόρασης, και σε λίγο πάλι εδώ μαζί. Η ΕΝΤ αποτελείται από αυτή τη στιγμή από πάρα πολλούς, από χιλιάδες επιστήμονες γύρω σε όλο το... Λίγο πιο δυνατά, συγγνώμη κύριε Λαμπράκη, λίγο πιο δυνατά. Ναι, παρακαλώ. Νομίζω σας ακούμε καλύτερα. Μάλιστα.
Ξεκίνησε λοιπόν σαν μια προσπάθεια εδώ και περίπου 2,5 με 3 χρόνια από μια ομάδα επιστημόνων από την Νέα Υόρκη, αργότερα βέβαια εξαπλώθηκε σε όλο τον πλανήτη. Καταρχήν βλέπαμε ότι ερχόταν μια μεγάλη λέλαπα για τον ελληνισμό. Γνωρίζαμε βεβαίως από δικές μας πληροφορίες ότι επίκειται το τελικό χτύπημα στον ελληνισμό, την Ελλάδα και την εξαφάνιση τόσο του ελληνικού έθνους όσο και την διάλυση του κράτους. Ήταν σχέδια τα οποία είχαν δρομολογηθεί από το 1974. Από το 1974? Από το 1974, μάλιστα. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν αρχίσαμε αυτή την προσπάθεια, έχοντας βέβαια υπόψη μας ποιες είναι οι σχέσεις στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα, και μαζευτήκαμε λοιπόν μια ομάδα 10-12 ατόμων και αρχίσαμε να σκεπτόμεθα πώς να δημιουργήσουμε ένα πυρήνα ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια σημαντική παρέμβαση ούτως ώστε να σταματήσει αυτή η καταστροφή του ελληνισμού. Δημιουργήσαμε λοιπόν, καταρχήν το πρώτο πράγμα το οποίο μας έκανε εντύπωση είναι ότι όταν ελέγξαμε τα χρέη όλων των χωρών του πλανήτη, είδαμε ότι δεν υπάρχει κανένα κράτος που να μην χρωστάει. Μάλιστα. Αφού διαπιστώσαμε λοιπόν ότι χρωστούν οι πάντες, και είναι φυσικό όταν σε ένα δωμάτιο 10 άτομα χρωστούν όλοι, κάποιος τους έχει δανείσει. Έπρεπε λοιπόν να βρούμε ποιος είναι ο δανειστής. Ποιος είναι ο δανειστής. Αυτή είναι η πρώτη σκέψη. Βεβαίως. Όταν λοιπόν στον πλανήτη είμαστε 192, τώρα είναι 202 κράτη, χρωστούν οι πάντες, σημαίνει ότι κάποιος είναι δανειστής και τους δανείζει. Αφού λοιπόν κάναμε όλες τις διαδικασίες που χρειάζεται και τεράστιες έρευνες, αφού πήραμε κοντά μας όλους τους επιστήμονες που ήταν απαραίτητοι, βεβαίως αρχίσαμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι ότι δεν χρωστάει κανένας σε κανέναν άλλον. Ότι τα χρήματα τα οποία παρουσιάζονται σαν εξωτερικό χρέος των χωρών δεν είναι χρέος προς κάποιον τρίτον. Αλλά είναι χρήματα, δεν είναι χρήματα προς κάποιον τρίτον, είναι χρήματα τα οποία ανήκουν στις χώρες οι οποίες έχουν συμφωνήσει εδώ και περίπου 60-70 χρόνια ότι θα έχουν το δικαίωμα να εκταμιεύουν από τα δικά τους ταμεία με την υποχρέωση μόνον να επιστρέφουν το ποσό πίσω στα ταμεία με ελάχιστο ή μηδενικό επιτόκιο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ο κύριος Γεώργιος Παπανδρέου όταν ήρθε στην αρχή, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2009, Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2009, ο κύριος Παπανδρέου εκταμίευσε από αυτά τα ταμεία, δηλαδή από τα παγκόσμια καταπιστεύματα, τα οποία είναι η ιδιοκτησία του ελληνικού λαού, εκταμίευσε σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις, τον μήνα Οκτώβριο και Νοέμβριο, γύρω στα 5 ή 6 δις. Με επιτόκιο 0,31%. Εκείνη δηλαδή τη στιγμή η πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδος ή το 3α, άρα δεν χρειαζόταν καμία εγγύηση εξωτερική για να πάρει τα χρήματά της από τα ταμεία που, τα παγκόσμια ταμεία και βέβαια από το ποσοστό το οποίο ανήκει στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, το τι συνέβη μετά από εκείνη τη χρονική στιγμή, τον Νοέμβριο του 2011, απόλυτη ευθύνη φέρει ο πολιτικός κόσμος της Ελλάδας. Διότι τους πρώτους 2 μήνες μπορούσε ακόμα και λειτουργούσε αυτός ο θεσμός, ο οποίος λειτουργεί παγκόσμια για όλες τις συνδεταγμένες χώρες. Επομένως, από εκεί άρχισε λοιπόν ο μεγάλος αγώνας ο δικός μας, όταν διαπιστώσαμε ότι το σχέδιο διαλύσεως της Ελλάδας μπαίνει σε εφαρμογή και έτσι δημιουργήθηκε η ΕΕ. Σε αυτό το σημείο, αν μου επιτρέπετε, κύριε Λαμπράκη, γιατί εσείς θεωρείτε ότι υπήρχε αυτό το οργανωμένο σχέδιο, ειδικά για την Ελλάδα? Κοιτάξτε, το σχέδιο για την Ελλάδα έχει εκπονηθεί από τη νέα τάξη πραγμάτων και συγκεκριμένα από συγκεκριμένους ανθρώπους. Μιλάω για τον κύριο Ζίγνιου Μπρεζίνσκι, ο οποίος ήταν ο σύμβουλος ασφαλείας του Προέδρου Κάρτερ.
Μαζί ήταν και ο Χένρι Κίσιγκερ, ο οποίος την εποχή εκείνη ήταν πρόεδρος του MJ-12. Το MJ-12 είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο και το οποίο ουσιαστικά ανταποκρίνεται στο αρχηγείο της νέας τάξης πραγμάτων, mm-hmm. στο οποίο ηγείται ο κύριος Κίσιγκερ. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Μπρεζίνσκι, τον κύριο Κίσιγκερ και τον κύριο Γεώργιο Σόρο, George Walsh δηλαδή, στον οποίο ανετέθη η διάλυση των Βαλκανίων, αρχίζοντας από την Γιουγκοσλαβία, την Ελλάδα και την Τουρκία. Ο σχεδιασμός είναι ό,τι συνέβη στη Γιουγκοσλαβία, να συμβεί στην Ελλάδα και την Τουρκία, θα να γίνει 4 κομμάτια η κάθε μία, και αυτή η περίφημη δήλωση του Κίσιγκερ είναι αληθινή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επ' αυτού πλέον, ότι πρέπει να αλωτριώσουμε τα ήθη, τα έθιμα, τη γλώσσα και τις συνήθειες των Ελλήνων, εάν θέλουμε να τους ελέγξουμε, διότι είναι αναρχικός λαός. Παρακαλώ. Αναρχικός λαός, είχε πει ο Κίσιγκερ. Αναρχικός λαός. Έτσι λοιπόν το σχέδιο αυτό, βρήκαν βεβαίως επίκουρους και... Δεν είναι επομένως, κύριε Λαμπράκη, δεν είναι αστικός μύθος ότι υπόθηκαν αυτά τα λόγια από τον Κίσιγκερ, γιατί κάποια στιγμή προσπάθησαν να το περάσουν ως αστικό μύθο. Όχι βεβαίως. Δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να είναι αστικός μύθος. Υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια. Υπάρχει συμβόλαιο το οποίο υπέγραψε ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου με τη νέα τάξη πραγμάτων. Και να σκεφτείτε ότι το 1974 που υπέγραψε το συμβόλαιο ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου, 8 Αυγούστου, υπέγραψε συμβόλαιο και αποκαλείται στο συμβόλαιο ότι η κίνηση που θα κάνει την ονομάζει ΠΑΣΟΚ. Ακόμα δεν είχε δημιουργηθεί το ΠΑΣΟΚ. Πριν τη δημιουργία του ΠΑΣΟΚ. Και λειτουργεί σαν πρωθυπουργός της Ελλάδος. Έτσι υπογράφει το συμβόλαιο. Και βεβαίως είναι πασίγνωστο σε όλο το Πανελλήνιο το συμβόλαιο που υπέγραψε. Πήρε 100 εκατομμύρια δολάρια από τον Rockefeller και από την Chase Manhattan για να δημιουργήσει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο τότε το λεγόταν ΠΑΚ, δεν ξέρω πώς λεγόταν. Mm-hmm. Υπάρχει όμως και ανάλογη συμφωνία του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο πρεσβύτερος, ο οποίος εν εξορία εθήτευσε στο Παρίσι, εθήτευσε σε έναν σιωνιστή καθηγητή που λεγόταν Αρών, του οποίου μαθητής ήταν και ο Χένρι Κίσιγκερ. Εκεί δημιουργήθηκε λοιπόν μια φιλία μεταξύ του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Χένρι Κίσιγκερ. Και στις 18 Ιουλίου του 1974 υπεγράφει έχουμε τα τηλεγραφήματα τα οποία έστειλε ο κύριος Κωνσταντίνος Καραμανλής στον Χένρι Κίσιγκερ, όπου συμφωνήθηκαν δύο αποβάσεις των τουρκικών δυνάμεων. Πριν ακόμα έχει πάρει σάρκα και οστά η πρώτη απόβαση, είχε συμφωνηθεί μεταξύ του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Κίσιγκερ δύο αποβάσεις, και το μόνο το οποίο ζητούσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής από τον Κίσιγκερ ήταν η διαφύλαξη των ανατολικών συνόρων της χώρας, της Ελλάδος δηλαδή, για να προσυπογράψει όλη τη διαδικασία. Έτσι καταλαβαίνετε ότι το σχέδιο αυτό δημιουργήθηκε μεταξύ αυτών των 5 ανδρών, δηλαδή του Μπρεζίνσκι, του Σόρος, του Κίσιγκερ, του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Έχετε τα στοιχεία, κύριε Λαμπράκη, έχετε τα στοιχεία για όλα αυτά? Απόλυτα. Είναι στην κατοχή σας, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα οποία ακούμε αυτή τη στιγμή είναι πράγματα που πιθανόν δεν θα μπορούσαμε ούτε καν να τα διανοηθούμε. Ίσως τα συζητούσαμε και τα θεωρούσαμε μεταξύ μας ένα φανταστικό σενάριο, αλλά... Μπορώ να τα θέσω στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, οπότε θέλω. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από την εκπομπή Επίκαιρα και την Φίλιο Παντικίδου. Να περάσουμε για τη συνέχεια σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σαφές προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ έναντι της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά 3% τόσο στην πρόθεση ψήφου όσο και στην αναγωγή της επί των εγκύρων, δίνει δημοσκόπηση της Publix RC για την εφημερίδα Το Ποντίκι. Συγκεκριμένα τώρα, σύμφωνα με την δημοσκόπηση, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 20%, ο ΣΥΡΙΖΑ το 23%.
Το ΠΑΣΟΚ 5,5%, η Ανεξάρτητη Έλληνες 4,5%, η Χρυσή Αυγή 11%, η Δημοκρατική Αριστερά 2,5%, το ΚΚΕ 5%, η Οικολόγη Πράσινη 1,5% και ο Ανταρσία 1%. Στην αναγωγή επί των εγκύρων, εκτίμηση χωρίς αποχή, λευκό και άκυρο, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 22,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ το 25,5%, το ΠΑΣΟΚ 6%, η Ανεξάρτητη Έλληνες 5%, η Χρυσή Αυγή 12%, η Δημοκρατική Αριστερά 3%, το ΚΚΕ 5,5%, η Οικολόγη Πράσινη 1% και ο Ανταρσία 1%. Τη αξιωματική αντιπολίτευση έδινε νωρίτερα δημοσκόπηση τη Public Issue για την εφημερίδα των συντακτών, εμφανίζοντας τον ΣΥΡΙΖΑ στο 31,5% και τη Νέα Δημοκρατία στο 28%. Η Νέα Δημοκρατία σχολίασε ότι η παραπάνω έρευνα δεν παρουσιάζει πρόθεση ψήφου, αλλά εκτίμηση εκλογικής επιρροής, ενώ εξέφρασε και ερωτηματικά για τη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η εταιρεία. Έτοιμο είναι σχεδόν κατά ποσοστό 90% το ψηφοδέλτιο του κυρίου Παναγιώτη Κουκαριώτη στο Δήμο Παρανεστίου, που πήρε ουσιαστικά το δαχτυλίδι από τον απερχόμενο δήμαρχο Νίκο Καγιάογλου. Δράτουμε της ευκαιρίας να ευχαριστήσω δημόσια πλέον τον δήμαρχό μας τον Νίκο τον Καγιάογλου για την τιμή που με έκανε και την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου να οδηγήσω την παράταξη ως αρχηγός πλέον στις επερχόμενες εκλογές. Η παράταξή μας είναι για όλους ανοιχτή και δεν αποκλείουμε κανέναν. Φίλοι της παράταξης και οι υποψήφοι θα κάνουμε ένα καθαρό και δίκαιο και νικηφόρο αγώνα. Έχετε ξεκινήσει ήδη να ψάχνετε δημοτικούς συμβούλους υποψηφίους από εδώ και πέρα? Ναι, έχουμε σε όλα τα χωριά κατά 90%, είμαστε καλυμμένοι. Δεν έχουμε πρόβλημα, ο συνδυασμός θα κατεβεί κανονικά με πλήρη πληρότητα. Σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της στήριξης από κάποιο πολιτικό φορέα? Για μας το κόμμα είναι το Δήμος του Παρανεστίου. Όποιος θέλει να μας στηρίξει, να τη δεχόμαστε, αλλά δεν ζητούμε τη στήριξη κανένας. Θα κατεβούμε όπως κατεβήκαμε τις άλλες εκλογές ανεξάρτητα. Άνοιξε χθες το βράδυ τις πύλες της για το κοινό η έκθεση για τον καπνό και την αρχιτεκτονική στο ισόγειο του Δημαρχείου. Η έκθεση θα βρίσκεται στη Δράμα μέχρι και τις 30 Τρίτου του 2014 και θα είναι επισκέψιμη καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 21 το βράδυ. Έκθεση Τάμπακ Καπνός μπορεί κανείς να δει την ιστορία, την εξέλιξη του καπνού σε πολλά επίπεδα, τεχνολογία όσον αφορά την αρχιτεκτονική, την κοινωνία, την πολιτική, τη ζωή της ευρύτερης περιοχής, της Μακεδονίας και της Θράκης και ειδικότερα και της Δράμας προφανώς, η οποία ήταν μία από τις πρωτεύουσες της τότε χρυσής εποχής του καπνού. Μιλάμε για τα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου αιώνα. Σε συνδυασμό με την αρχιτεκτονική όμως, και αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή πώς εξελίχθηκε η αρχιτεκτονική σε μια περιοχή, υποβοηθούμενη φυσικά από την οικονομία, την αναπτυσσόμενη οικονομία βάσει του καπνού. Βεβαίως. Αυτό είναι το κύριο υπόβαθρο πάνω στο οποίο κινείται η έκθεση. Είναι και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον το προσωπικό μου. Δεν είναι μόνο το οικονομικό. Το κυριότερο για μένα ήταν ότι το εμπόριο του καπνού ήταν ένας διάβλος τεχνολογιών, πληροφορίας και αισθητικής από στήλα αρχιτεκτονικά της κεντρικής Ευρώπης και ιδιαίτερα της Αυστρίας, τα οποία είτε ήρθαν μέσω μηχανικών οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν στην περιοχή, παραδείγματος χάρη Φων Βιλάς, στη Δράμα, καπνομάγαζο Πορτοκάλογλου και οικία Τζίμου, είτε των ίδιων των καπνεμπόρων, οι οποίοι μέσω των εμπορικών ταξιδίων τους στην κεντρική Ευρώπη έφερναν μαζί τους αυτή την αισθητική, την κουλτούρα κτλ. Και προσπαθούσαν να την εφαρμόσουν στα δικά τους κτίρια ορόσημα, στα μέγαρα και στις καπναποθήκες. Να πω παράδειγμα και το Δημαρχείο της Δράμας, της Καβάλας, με συγχωρείτε, αλλά και γενικότερα τα όποια καπνομάγαζα έχουν μείνει στην περιοχή. Βεβαίως, υπάρχουν πάρα πολλά χαρακτηριστικά κύματα, όπως είπατε. Ήταν το Δημαρχείο της Δράμας, της Καβάλας, με συγχωρείτε, έκανα και πολλά σας. Είναι η οικία Τζίμου εδώ στη Δράμα. Υπάρχουν πάρα πολλά στήλα από τα οποία επηρεαστήκαν και τα οποία θα μπορούσε κανείς να τα δει στην έκθεση αυτή. Ναι, νομίζω ότι είναι όντως μια ιδιαίτερη έκθεση. Γι' αυτό και ο Δήμος της Δράμας ζήτησε να γίνει και στην Δράμα η έκθεση αυτή, μιας και η Δράμα γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι και το Πανελλήνιο αλλά και παλαιότερα και όλος ο κόσμος ότι η Δράμα ήταν μια καπνοπαραγωγός περιοχή με εξαιρετικής ποιότητας καπνά. Ίσως ήταν και το βασικό εισόδημα τότε των κατοίκων. Μια έκθεση η οποία είναι με την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας
και με την επιστημονική υποστήριξη και επιμέλεια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Νομίζω ότι σήμερα εδώ και εμείς οι ίδιοι που ζούμε στη Δράμα, που γνωρίζουμε την ιστορία του καπνού στη Δράμα, βλέπουμε πράγματα για πρώτη φορά. Βλέπουμε πράγματα που τονίζεται, αν θέλετε, και η αρχιτεκτονική, η τότε, με τα κτίρια τα οποία είχαν ανοικοδομηθεί για το καπνό. Βλέπουμε τους τρόπους επεξεργασίας του καπνού, αλλά είδαμε και το στάντ το οποίο έχει και τα πακέτα τσιγάρων τα οποία έχουν το λογότυπο Δράμα και μάλιστα όχι μόνο για την κυκλοφορία στην Ελλάδα αλλά για το στο εξωτερικό. Αυτό δείχνει και τη δυναμική που υπήρχε στην τότε περίοδο, την περίοδο δηλαδή του καπνού στη Δράμα με τα πολλά καπνομάγαζα, με τους χιλιάδες τόνους καπνού και πάντα με την εξαιρετικής ποιότητας καπνού η οποία παράγονταν στην περιοχή. Νομίζω ότι κάθε δραμηνός θα πρέπει να επισκεφτεί αυτή την έκθεση, να γνωρίσει και την ιστορία του καπνού, αλλά μέσα από αυτήν την έκθεση να δει και πώς ήταν τα χρόνια εκείνα του καπνού στη Δράμα, η ίδια η Δράμα. Νομίζω έχει προβληθεί η Δράμα τα μέγιστα από το καπνό, έχει γίνει διάσημη από τα καπνά της και δεν είναι λίγο. Καλούμε λοιπόν όλους εδώ στο Δημαρχείο, στο ισόγειο του Δημαρχείου, να έρθει και να απολαύσει αυτήν την πανέμορφη έκθεση. Για τον καπνό και την αρχιτεκτονική της Καβάλας, η οποία έχει βασίσει την οικονομία της αλλά και την ανάπτυξή της στον καπνό. Ακριβώς. Και οι πρόγονοί μας ζούσαν από τον καπνό. Τα κτίρια που είναι χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής στην Καβάλα είναι σε περίοπτες θέσεις. Είναι και ένα από αυτά και το Δημαρχείο μας, που στεγάζεται δηλαδή σιγά τις υπηρεσίες του Δήμου. Είναι μια πολύ όμορφη έκθεση και είναι απαραίτητη για να θυμόμαστε όλοι εμείς την ιστορία μας και από πού ξεκινήσαμε σαν πόλη. Έτσι κι αλλιώς μυρίζει η ιστορία η περιοχή και είναι και η έκθεση μια πολύ όμορφη εμπειρία. Την καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας και τον αγιασμό για το καλό του νέου έτους πραγματοποίησε χθες το βράδυ ο Σύλλογος Παραπληγικών Λωμού Γράμμα στα γραφεία του Συλλόγου. Και φέτος, όπως και κάθε χρόνο, μας αξίωσε ο Θεός. Κάναμε την ετήσια κοπή της Βασιλόπιτας του Συλλόγου μας. Φέτος έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί ο Σύλλογος μας γιορτάζει τα 20 χρόνια λειτουργίας του. 20 χρόνια στο κτίριο αυτό, στην Κουντουριό του 5, 20 χρόνια με τα μέλη μας, την βοήθεια, τη συμπαράσταση και την αγάπη όλων των συμπολιτών μας, των τοπικών αρχών και των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα. Δεν μπόρεσαν να έρθουν και όμως είναι μαζί μας πάντα, κάθε μέρα του χρόνου, σε ό,τι και αν κάνει ο Σύλλογός μας. Ακολουθούν πάρα πολλές εκδηλώσεις για φέτος. Έχουμε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, το οποίο ελπίζω ότι θα καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού να πραγματοποιήσουμε. Να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους, υγεία, αγάπη, κουράγιο για όσες δυσκολίες περνάμε και κάθε χρόνο να γιορτάζουμε ακόμα με περισσότερη χαρά και αγάπη σε αυτόν εδώ το χώρο. Καλή χρονιά. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην κοπή της πίτας του Συλλόγου Παραπληγικών Νομού Δράμας, εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Δράμας Κυριάκο Χαρακίδη και την Δημοτική Αρχή. Αυτό που ήθελα να πω εδώ για τον Σύλλογο, να εξάρω το έργο το οποίο πραγματοποιεί η Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά κύριος όλοι οι γονείς οι οποίοι έχουν τέτοια παιδιά ή αυτοί οι οποίοι στηρίζουν τέτοια άτομα που έχουν ειδικές ανάγκες, διότι στην δύσκολη οικονομική συγκυρία που περνάμε σήμερα, αυτοί οι οποίοι έχουν πραγματικά στήριξη και βοήθεια και θέλουν βοήθεια και στήριξη είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή τα άτομα που έχουν φυσικές αναπηρίες. Ο Δήμος Δράμας πάντα είναι δίπλα σε τέτοια άτομα που έχουν ειδικές ανάγκες και προσπαθεί με οποιοδήποτε τρόπο να τους βοηθήσει. Ίσως να μην έχει κάνει πάρα πολλά, γιατί εκφράστηκαν και κάποια παράπονα. Εμείς πάντως είμαστε διαθέσιμοι να ακούσουμε τις προτάσεις τους και να βελτιώσουμε τη θέση μας απέναντι τους. Δίνω συγχαρητήρια, τους εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε και αυτοί τα άτομα που έχουν φυσικές αναπηρίες είναι πραγματικοί ήρωες της ζωής. Για μια ακόμα φορά, ο Σύλλογος Παραπληγικών Νομού Δράμας κόβει την καθιερωμένη βασιλόπιτά του. Εμείς διαχρονικά είμαστε εδώ και ως φυσικά πρόσωπα κοντά στο έργο που επιτελεί ο Σύλλογος και η ξεαγάπητη και ακούραστη πρόεδρος, η Αγγλαή Κατσιγιάννη, και όλα τα μέλη βέβαια του Συλλόγου.
Νομίζω ότι όταν το 2008 ο Δήμος της Δράμας ανακηρύχθηκε καλύτερος Δήμος περιφερειακός σε όλη την Ελλάδα σε προσβασιμότητα, ένας από τους λόγους που το πετύχε αυτό ήταν και η συμβολή του Συλλόγου Παραπληκτικού Νομού Δράμας στις αναπλάσεις που συντελούνταν τότε στο κέντρο της πόλης. Αυτή η ανάπλαση που είχε γίνει νομίζω ότι ήταν καθοριστική συμβολή της κυρίας Κατσιγιάννη και όλων των μελών βέβαια σε συγκεκριμένα σημεία και σε επιτόπιες παρατηρήσεις χάρη της προσβασιμότητος. Ένας Δήμος για να είναι φιλικός προς όλους κυρίως θα πρέπει να επιδεικνύει στα άτομα με αναπηρία έμπρακτα ότι είναι κοντά του. Εμείς λοιπόν η παράταξή μας είμαστε κοντά στο Σύλλογο Παραπληγικών Νομού Δράμας, έχουμε πραγματοποιήσει πολλές συναντήσεις κατά το παρελθόν, έχουμε δεχτεί προτάσεις, έχουμε καταθέσει ιδέες και έχουμε μια άριστη και άψογη συνεργασία την οποία ευελπιστούμε και από την θέση της επόμενης Δημοτικής Αρχής να έχουμε και στο μέλλον. Καλή δύναμη στο έργο του Συλλόγου Παραπληγικών Νομού Δράμας. Να περάσουμε για τη συνέχεια να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο της Δόξας Δράμας και την αλλαγή και στις αλλαγές που υπάρχουν στη διοίκηση με τον Σάκη Πετρόπουλο. Η χθεσινή ημιτελική στο κύπελο ΕΠΣ Δράμας έβγαλε τους φιναλείς για το τελικό κυπέλου ΕΠΣ. Αφού στην Καλύφητο ο Εθνικός Αστέρας επιβλήθηκε επί της Δόξας Μικρόπολης με 4-0. Στο άλλο μάτσο ο Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου στο δεύτερο ημίχρονο επικράτησε επί την ομάδα του Δοξάτου με 3-0. Έτσι, ο τελικός κυπέλου ΕΠΣ Δράμας περίοδου 2013-2014 θα έχει το ζευγάρι Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου, Εθνικός Αστήρ Καλυφίτου βέβαια, με το κυρίαρχο στοιχείο τον Άγγελο Τογμακτσή, ο οποίος για αρκετό καιρό ήταν διάστημα, ήταν προπονητής στην ομάδα του Εθνικού Αστέρα Καλυφίτου, ενώ τώρα είναι στον πάγκο της ομάδας του Ξηροποτάμου. Κλείνοντας λοιπόν, ο τελικός κυπέλου ΕΠΣ Δράμας είναι μεταξύ Ξηροποτάμου Καλυφίτου. Στο μέτωπο του ιδιοκτησιακού της ΠΑΕ, η έλευση από την Αθήνα του κυρίου Κωνσταντινίδη στη Δράμα σίγουρα θα δώσει την ευκαιρία και σε εμάς και σε όλους μας να ακούσουμε από τον ίδιο τον Κωνσταντινίδη διαζώσεις τα σχέδιά του για την εμπλοκή του στα κοινά της ΠΑΕ. Χθες, ήδη στο χθεσινό δελτίο, είχαμε δηλώσεις του κυρίου Καγιάουγλου, δημάρχου Παρανεστίου που ήταν παρόν στη συνάντηση. Είχαμε δηλώσεις του κυρίου Γιάννη Κωνσταντινίδη, ο οποίος προτίθεται να πάρει το πλειοψηφικό πακέτο της ΠΑΕ Δόξα Δράμας και συνομιλώντας ο ίδιος χθες με τον κύριο Σάμιο είπε, επιβεβαίωσε ότι όντως έγινε συνάντηση, έγινε μια σφαιρική ανάλυση των δεδομένων της Δόξας. Εξήγησα, είπε ο κύριος Σάμιος στον κύριο Κωνσταντινίδη, ότι η ΠΑΕ Δόξα Δράμας δεν έχει μεγάλες υποχρεώσεις, μάλιστα είναι διαχειριστικές υποχρεώσεις της τρέχοντας περίοδου προς ΣΥΚΑ και φορεία, δεν υπάρχουν απαιτήσεις προς τρίτους. Η ομάδα μέσα στο γενικό χαμό που γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο σίγουρα έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα ότι ο φάκελός της των οικονομικών στοιχείων δεν έχει εκκρεμότητες. Αναμένεται βέβαια να ξεκαθαριστεί το τοπίο από τον κύριο Κωνσταντινίδη με ποιους θα συνεργαστεί, ποιο είναι το μοντέλο και τι προτίθεται να κάνει. Ο ίδιος είπε ότι εκπροσωπεί πολυεθνική εταιρεία με έδρα την Κύπρο. Αυτά είναι τα δεδομένα που ισχύουν στο ιδιοκτησιακό της ΠΑΕ. Στην κάμερά μας την Κυριακή μίλησε ο Γιάννης Κωνσταντινίδης στο ΜΑΤΣ Δόξα Τύρναβος. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και τον Νίκο Καγιάουγλου, Δήμαρχο Παρανηστίου, αλλά και τον ίδιο τον κύριο Κωνσταντινίδη για το ενδεχόμενο εμπλοκής του. Τώρα πλέον έγινε συνάντηση με τον κύριο Σάμιο. Αυτή η συνάντηση βέβαια έχει δρόμο για να αποτυπωθεί σε χαρτιά, να γίνει επίσημη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου. Αναμένεται λοιπόν, πέρα από την εκδήλωση προθέσεων, και αποτύπωση πάνω σε χαρτί, γιατί μιλάμε περί ανώνυμης εταιρείας. Πάμε να ακούσουμε Γιάννη Κωνσταντινίδη, Νίκο Καγιάουγλου. Καγιάουγλου Κωνσταντινίδης μαζί. Κύριε Κωνσταντινίδη, ακούστηκε το όνομα εμπλοκή σας. Υπάρχει προοπτική. Μεγάλη. 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 Εκπροσωπείτε μια πολυεθνική εταιρεία. Τη Δευτέρα θα ξεκαθαρίσουν όλα. Θα ξεκαθαρίσουν. Θα κάνω νέα
αυτό το γήπεδο όταν δεν είχε κερκίδες και έκλαψα πολύ εδώ στα κάγκια. Οπότε αύριο έχουμε νέα. Ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από την Αλφα τηλεόραση δράμας ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.